Κοιτάξτε, κύριε Τουρλούκη, είχαμε την πληροφορία τις τελευταίες εβδομάδες ότι κάποιοι ιδιώτες με αυτοκίνητα τύπου van 7 θέσεων, 8 θέσεων μεταφέρουν τουρίστες από ξενοδοχεία και τους κάνουν εκδρομές παίρνοντας τους το αντίστοιχο, ας πούμε, κόμιστρο, το οποίο όμως δεν προβλέπεται να κάνουν αυτές τις μεταφορές, γιατί υπάρχουν ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών οι οποίες ασχολούνται με αυτά νόμιμα, όπως είναι τα τουριστικά γραφεία, τα ταξί κλπ. Αυτοί λοιπόν παράνομα, χωρίς να φαίνονται και πουθενά τα έσοδά τους, μεταφέρουν τους τουρίστες, εκμεταλλευόμενοι προφανώς την ευχέρεια της ομιλίας της γλώσσας τους στα ρώσικα, όπως ήταν η χθεσινή περίπτωση. Και αφού αξιοποιήσαμε τις πληροφορίες, εντοπίσαμε το αυτοκίνητο και χθες συλλάβαμε ένα ζευγάρι το οποίο έκανε ένα ταξίδι από κάποιο ξενοδοχείο στο Κουσουνάρι, στο Οροπέδι Λασιθίου. Η πληροφορία μας ήταν ότι θα έπαιρναν ένα ποσό γύρω στα 600 ευρώ, βέβαια δεν μας το παραδέχτηκαν, έλεγαν πολύ μικρότερα ποσά. Εν πάση περιπτώσει, ήταν παράνομη μεταφορά και οδηγήθηκα στον εισαγγελέα, όπου σήμερα θα περάσουμε από την αυτόφορη διαδικασία. Η υπηρεσία μας την τελευταία εβδομάδα έχει ξεχνιάσει δύο τέτοιες περιπτώσεις, μία χθες και μία την περασμένη Πέμπτη. Άρα είναι συχνό φαινόμενο. Είναι συχνό φαινόμενο και αν δεν το καταλάβουν αυτοί που λειτουργούν έτσι, θα έρθουν και επόμενοι. Ήταν ενοικιαζόμενο το οποίο το έχει νοικιάσει ο οδηγός για να κάνει την εκδρομή. Και σύμφωνα με τα δεδομένα υπάρχει ένα νοικιαστήριο που το νοικιάζει αυτός για χθες και η σύντροφός του, η οποία ήταν κουρανικής καταγωγής, ήξερε τη γλώσσα, ας πούμε, και από την παραλία του ξενοδοχείου είχε προσεγγίσει τους πελάτες και τους κανόνισε την εκδρομή.